ανατρεπτικές εξελίξεις. Έτσι, είπαμε πριν βγούμε σε διάλειμμα που λέμε, πριν πάμε σε break, είπαμε ότι υπήρξε μια τελευταία εξέλιξη στο Survival Secret. Λοιπόν, να επαναλάβω λίγο τι έχει γίνει. Ουσιαστικά διαβάσαμε πριν λίγη ώρα, πριν μισή ώρα περίπου, στον Άσος Blog, ότι ο Γιάννης Αϊβάζης, τον οποίο βλέπετε και σε φωτογραφία με τον Μιχάλη Κοντογιάννη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής του Survival Secret, συζητάνε για τη Μαρία Κορινθίου μετά το bullying που έχει δεχτεί για τη φωτογράφηση που έκανε στο Downtown. Ουσιαστικά έχει πιεστεί και επικοινώνησε αρκετές φορές με την παραγωγή προκειμένου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο Γιάννης Αϊβάζης, ο σύζυγός της, να ενημερωθεί για όλο αυτό που γίνεται, γιατί ήθελε τη στήριξή του, όπως είναι λογικό. Ο Γιάννης Αϊβάζης λοιπόν ενημερώθηκε σύμφωνα πάντα έτσι με τον Άσος Blog. Με το δημοσίνε. Ακριβώς. Ο Γιάννης Αϊβάζης ενημερώθηκε από την παραγωγή, εφόσον η Μαρία το θέλησε, για όλο αυτό που συμβαίνει και όπως είναι φυσικό επόμενο, θέλησε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η σύζυγός του να βρίσκεται κοντά της. Γι' αυτό λοιπόν τον είδαμε στη φωτογραφία που ανάρτησε ο Νάσος Γουμενίδης στο προσωπικό του blog, στο Νάσος Blog, να μιλάει με τον Μιχάλη Κοντογιάννη, τον διευθυντή παραγωγής του Survival Secret. Εμείς να πούμε στο διάλειμμα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την παραγωγή και θα έχουμε τα επόμενα λεπτά μια απάντηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι άνθρωποι, επειδή τρέχουν εκεί με τα αγωνίσματα και με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορούν να είναι στο τηλέφωνο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα έχουν στο φόβο. Τέλος πάντων είναι λίγο δύσκολο. Πάντως, Μαρία μου. Οπότε θα έχουμε. Θα έχουμε, ναι. Και αυτό πάντως που εμείς τουλάχιστον μάθαμε, αυτό που λέγεται, είναι ότι τελικά η Μαρία Κορινθίου έπαιρνε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα για να μιλήσει στην παραγωγή, για να μιλήσει με τον Γιάννη Αϊβάζη. Και φυσικά, μάλλον υποπτευόμαστε ότι και αυτό και βλέπουμε και τη φωτογραφία, δηλαδή ότι ο Μιχάλης Κοντογιάννης, που είναι διευθυντής της παραγωγής του Survivor Secret, γι' αυτό συζητούσε με τον Γιάννη τον Αϊβάζη, γι' αυτό το ζήτημα. Κοίταξε να δεις.